Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα γιατί φεύγουμε και πάμε στο αεροδρόμιο. Και πού θα πάμε? Θα πάμε στην Κύπρο! Θα περάσουμε ένα 15ήμερο μαζί και θα δούμε πόσο όμορφη είναι η Κύπρος. Καλό ταξίδι σε όλους. Θα περάσουμε σπέσια. Λοιπόν, είμαστε στο αεροδρόμιο. Περιμένουμε να βαστούμε στο αεροπλάνο. Ναι ρε, γιατί? Με κοροϊδεύουν, μην κάνω vlogging, δεν πειράζει όμως. Όταν θα γίνω διάσημη θα λένε «Α, ήμουν ακριβώς αυτό το βίντεο». Να, εδώ, η Κατέρινα εδώ. Με κοροϊδεύει. Πώς Κατέρινα? Γεια. Και εδώ, η Γιούλη, κάνε μια δήλωση κι εσύ. Αυτά, θα τα πούμε μετά όταν θα προσβεθούμε στην Κύπρο.
συνοδός μας. Είτε που φορτώνουμε τις βαλίτσες. Κάναμε οικονομία στα εισιτήρια, αφού είπαμε να πάρουμε κάτι πιο παραδοσιακό. Κλείσαμε τα οικονομία. Εμείς θα τα πηγαίναμε με τα πόδια, είναι και πιο φτηνή. Αλλά επειδή ο προϋπολογισμός μας επέτρεπε, θα ρωτήσουμε. Να το. Εδώ. Και άμα δεν χωρέσει καμία στο λεωφορείο, εκεί μέσα θα τη φορτώσουμε. Πού είναι! Εδώ! Το καλύτερο! Ό,τι καλύτερο πήγε, νομίζω ότι θα το πάτε τελείωσε κάπου. Στερεοπορικά δεν είχαμε παρακάτω, δεν πειράζει, αλλά ό,τι καλύτερο. Κάνουμε καταπομή σωστή του γάρου, πώς ήταν καλά. Α, ναι. Τελικά η πόρτα δεν ήταν εκείνη, τελικά η πόρτα είναι αυτή εδώ, είναι κανονική, εντάξει, θα ανεβούμε. Εκεί είναι καινούργια. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι YouTuber, θα αρέσει να κάτσω μπροστά για να το δω πλάνα. Αν και να σου τα παραδοσιακά εδώ. Όχι, εδώ είμαστε. Εντάξει, Άλεξ, πιστεύω. Για να δω που είμαστε, κάτω λίγο, γεια! Εγώ τι, και εσείς και εσείς! Έλα, ένα ζώημα, δούμε. Και τώρα πάμε στο καταπληκτικό δωμάτιο. Yeah. Είμαστε στον πρώτο όροφο. Ελπίζω να είναι τώρα. Ναι, στον πρώτο όροφο και θέα λίγο δύσκολο. Εδώ έχουμε, εντάξει, να έχουμε κουραστεί, πολύ κουραστήκαμε χθες. Και την τυχερή σπαντάς. Κοιτιόντουσαν, λες, να είναι τίποτα. Εχθές, γι' αυτό. Ναι, αλλά Λίζα, εσύ είσαι τα φτήρια. Καλή, ποιος σήμερα θα μας μάθει. Το βλέπεις, ξεκινάει από μία μισή. Α, έκανες πρωινή ρουτίνα. Όχι 7 το πρωί. Πρωινή ρουτίνα, μπαίνουμε στο λεωφορείο, πρώτη μέρα για δουλειά. Το story εδώ. Πάμε και μας, θα μας μοιράσουμε τώρα στα... Στα πόστα μας, στα μαγαζιά. Στα Ινστιτούτα πάμε. Το vlog συνεχίζει. Έλα, μπήκαμε στην Ινστιτούτα. Δεν είναι κοινό. Έχει νίκητες. Πού θέλει το. Α,
Άντε ρε, πες ρε Ειρήνα, το ζούμε. Λίζα! Έλα, θα έρθεις, θα κάνουμε μπανάνα. Λίζα, έλα, θα έρθεις, θα κάνουμε μπανάνα. Δώσε μου γυαλάκια μου, δικά μου. Ούτε, έλα. Πρωί μεσημέρι, τώρα βγαίνουμε έξω στη βολιά. Στην παλιά βολιά. Ξαναπέστω. Day night out. Έχουμε βγει στην Λεμεσό, στην παλιά πόλη. Κυκλοφορούμε και μπορώ να πω ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου κόσμο, δεν ξέρω. Βέβαια σήμερα είναι Τρίτη. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή λογικά έχει παραπάνω. Αλλά με καλή παρέα σίγουρα θα περάσουμε τέλεια. Πού είστε, πείτε γεια! Αστρόμαξε, μιλάς από μόνο πίσω, ρε. Ναι, ναι. Γεια σας. Πρώτα και την έχει την άλλη. Βρήκαμε πολιτισμό, βρήκαμε κόσμο. Έπρεπε, ήταν τελεία. Χαίρομαι που βγήκαμε. Κάνε στράφση. Στράφση! Τώρα εντάξει. Στράφση έκανε. Να σου κάνω φαινά πέσω. Αν δεν βλέπεις, το φάμε το κόλμα. Εδώ μεταξύ, εδώ άκρα του τάφου σιωπή δεν υπάρχει. Θα σας μιλήσω εκπρόσωπος του ΙΕΚ. Αυτή τη στιγμή σήμερα, ο κύριος Τζον Τζον. Ναι, σήμερα ήμασταν στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε έναν κύκλο
διασκέδασης, ο οποίος θα ξεκινήσει σήμερα, και θα πάει άλλες 15 μέρες. Να γίνει χαμός! Είμαστε υπερήφανοι για την ομάδα και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Έτσι. Κατερίνα, εσύ τι έχεις να δηλώσεις? Speechless. Άφωνε. Άσυνο. Λοιπόν, σήμερα η βραδιά κατέληξε πάρα πολύ, έκλεισε πάρα πολύ όμορφα. Τρομερή. Ξανά αύριο δεν ξέρω αν θα πούμε. Ελπίζω αύριο να ξέρω θα παίζουμε, γιατί σήμερα δεν ήξερα τίποτα. Τίποτα. Θα πάμε και στα δικά σου έτσι τα λιμέρια, τα γούστα. Mason. Mason. Δεν ξέρω αν έχει το σίγουρο στο τέλος. Δεν πειράζει. Put the coin and give the number. Put the coin. Put the coin, Περπατάμε παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα. Μετά δεν ξέρω πώς πάει. Εγώ δεν ξέρω τι. Ένα τραγούδι δεν ξέρω ολόκληρο τα λόγια πραγματικά. Εγώ τα ξέρω όλα απ' έξω. Τραβάει τώρα αυτό. Τραβάει. Σκοτάτσι. Μα γιατί το λες αυτό? Οι Κύπριες. Κοιτάνε λίγο έτσι. Σε σκητώ να το πω να με βγάλω έτσι. Σε σκανάρουνε. Φουλ. Οι Κύπριοι. Δεν σε ρωτάνε το όνομά σου, αλλά σε ρωτάνε και το πίθα. Γιατί? Δεν ξέρω. Να καταλάβουν από πού είσαι. Δεν ξέρω. Αν είσαι πόντια, δηλαδή υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω. Πες λίγο πώς λένε οι Κύπροι τους Θεσσαλονικιούς. Δεν ξέρω. Καλαμαράδες. Πώς λένε οι Κύπροι τους Έλληνες. Καλαμαράδες. Τώρα γιατί μας λένε έτσι, δεν ξέρω. Γιατί ήταν σε δημόσιες σχέσεις, το καλαμάρι ήταν αντί για το στιγμό του είχε στιγμό καλαμάρι. Αυτή και καλαμάρι. Ναι, το λέγανε καλαμάρι επειδή είχε μελάνι. Το μελάνι λοιπόν ήταν το σύνολο με το οποίο γράφανε τα έγγραφα και η τέτοια εγγράμματη μορφωμή ήταν από την κυρίω Ελλάδα, την πυροδική. Γι' αυτό λοιπόν εμά μα βάλουν τα μάρα. Δεν είναι υποκινητικό, ίσα ίσα. Πάντω το οποίο ήταν ο τίτλο ενό εγγράμματο για τον τρόπο ο οποίο είχε γνώσει, ήξερε δηλαδή γραφική ανάγνωση. Καταλάβατε λοιπόν γιατί μα λένε έτσι. Και κλείνουν και πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια σήμερα είναι Τρίτη. Δεν είναι φυσικού. Ναι, φανταστείτε. Αλλά εντάξει. Αυτή είναι η φυσική μαγαζιά. Ναι, εδώ. Αυτή είναι πολύ ακριβή η χώρα. Έχει μαγαζιά που δεν ξέρω τι κοιμάνε. Να σα πω ότι το ζευγάρι σήμερα κρατάει δύσκολο. Thank you.
4 ώρες μόνο. Πόσο ώρες τώρα ήταν? 4 ώρες. Ήθελε να πάει και στο μόλ. 4 ώρες.